Τώρα θα το στείλω να κάνει και το διδακτορικό του στην Θεσσαλονίκη. Και έτσι, μετά από πολύ μεγάλη δοκιμασία, θέλησε να φορέσει το μέλλον τριγώνιο. Θέλησε να αφήσει την πατρίδα του, να αφήσει το χωριό που μεγάλωσε, να αφήσει τους λαμπρούς γονείς του, τον πατέρα Γεώργιο και την εκλεκτή πρεσβυτέρα μητέρα του Παρασκευή, και να έρθει να χειροτονηθεί διάκονος στα Τρίκαλα. Είμαι βαθύτατα συγκινημένος, γιατί πλέον, αφού στερούμεθα διακόνου, θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία, ώστε σε λίγες εβδομάδες να προβούμε εις διάκονων χειροτονία του, αλλά όμως η χειροτονία του δεν θα τελεστεί στα Τρίκαλα, αλλά στο ευλογημένο χωριό του, στο νέο μηλότοπο Γιαννιτσών, εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε και ανδρώθηκε, και εσείς βεβαίως θα έχετε τη δυνατότητα την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, να παρακολουθείτε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και την ακολουθία της Ρασοευχής από το κανάλι της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Και την Δευτέρα πρώτα ο Θεός, 26 Σεπτεμβρίου, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, νέου μηλοτόπου Γιαννιτσών, πρώτο Θεός, θα τελέσουμε εκεί την εισδιάκονον χειροτονία. Και πάλι θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθείτε μέσω του καναλιού της Ιεράς μας Μητροπόλεως την πολυιεραρχιατική Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια την εισδιάκονον χειροτονία του Χαραλάμους, του οποίου θα του δώσω και ένα πολύ πολύ ωραίο όνομα. Πρωτίστως να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας κύριον Ιωή, ο οποίος πρόσφερε πλουσιοπάροχα την κυριαρχική του άδεια και ευλογία, ώστε να τελεστεί και εις αρχάριον ρασοευχή, αλλά και... Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, έκλεξε τον δούλον σου Χαράλαμπον και αγίασον αυτόν, και δώσ' αυτό με τα πάση σοφίας και συνέσεως των θείων σου λογίων την μελέτη και την ανάγνωση που είστε διαφυλάτων αυτών εναμένητο πολιτεία. Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Επισκόπου ημών μισοστό και πάσης της έκτιστο ημών αδερφότητος. Υπέρ του Πρώτου του Θεού Χαραλάμους, τον ίν προχειριζομένου και της παρά του Θεού Υγείας και Σωτηρίας, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του δωρηθήνα αυτό αντί των τρυπών της κεφαλής, λογισμών δικαιοσύνης και πολιτεία αναλεγής του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο Παντοκράτορ, ο Πατήρ του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δεόμεθά σου και παρακαλούμε εν φιλάνθρωπε ο δούλος σου Χαράλαμπρος, προς την Αγία σου Εκκλησία κατέφυγε, φώτισον αυτόν την γλυκύτητα ψάλινση, τα άσματα τα πνευματικά, και ο δούλος του Θεού Χαράλαμπος, την κόμη της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός. Και του Υιού. Και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αμήν. Ειρήνη πάση. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν επίδρασον εθιμάς και επί των παρόντα δούλων σου χαράλαμπον και ευλόγησον αυτών ευλογία πνευματική αιώνων. Ενδύεται ο δούλος του Θεού χαράλαμπος και τώρα δικαιοσύνης και αγκαλιάσεως εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συγκινούμε βαθύτατα. Αυτό το ράσο μου το είχε προσφέρει ο μακαριστός Μελέτιος και με είχε χειροθετήσει αναγνώστη το 1994. Το προσφέρω με πολύ χαρά στον Χαράλπο, έτσι ώστε να είναι ευλογημένος, να είναι αγιασμένος στην υπακοή της Αγίας μας Εκκλησίας και στην υπακοή του Επισκόπου. Άξιος! 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 Σε πάνε